Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νερά είδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν την άμμο γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένη η κυρία Ζήνα Κουσίδου. Ζήνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ήρθα απλά να σας πω μια ιστορία για... Έτσι νομίζω εγώ ότι τα δικά μου τα 16 χρόνια που έζησα τα χάσα, όχι χαμένα, τα χάσα. Κάπου χάθηκαν. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποτε αγάπησα τον άνθρωπο, παντρεύτηκα, έζησα 16 χρόνια και τώρα χώρισα. Όχι ότι χώρισα επειδή δεν τον αγαπάω. Τον αγαπάω, αλλά άλλο δεν θα μπορούσα μαζί του να ζήσω. Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν μεταξύ σας? Ο άντρας μου αρρώστησε πριν 3 χρόνια. Και όλο το βάρος από το σπίτι έχει πέσει στους ώμους μου. Και φαίνεται δεν το άρεσε αυτό, ότι έγινα πολύ δυναμική, ότι μειώθηκε αυτός σαν άντρας. Και άρχισε τώρα ζήλια, τι άρχισε, δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ, μου είπε ότι με συχαίνεται. Του είπα ότι με το ζόρι δεν μπορώ να κάνω κανένα να με αγαπάει και να με σέβεται ή να μην με... να με δέχεται, ας πούμε. Και είπα ότι είναι ελεύθερος, αν δεν μπορεί άλλο μαζί μου να μείνει, ότι αν δεν του αρέσω μπορεί να πάρει τη βαλίτσα του και να φύγει. Βέβαια και αυτά που είπα δεν εννοούσα όταν είπα για να φύγει. Όμως αυτός μάζεψε τη βαλίτσα του και έφυγε. Αυτό είναι πριν από πόσο καιρό? Πριν 3 μήνες. Πριν 3 μήνες. Ναι. Αυτούς τους 3 μήνες έχετε επαφή, συνεννοείστε? Έχει έρθει μετά πολλές φορές, αλλά κάποια μέρα που ήρθε... Βέβαια, με πείραξε ότι κανένας δεν ήρθε, ας πούμε, την άλλη μέρα ή μετά από 2-3 μέρες. Ήρθαν μόνο όταν πέρασαν 2 εβδομάδες, ήρθε η μητέρα του και ο πατέρας του, επειδή χρειαζόταν βιβλιάριο για να πάει στο γιατρό και το τηλέφωνο του γιατρού. Και τότε η πιστρά μου, και πάλι δεν... Είπε ότι, κοίταξε να δεις, και εμείς με τον άντρα μου περάσαμε πολλά και εκείνο και τ' άλλο, ότι στα γυράματα θα χρειαστείς και θα μείνει, τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα φύγουν. Θα χρειαστείτε να μείνετε, δηλαδή, θα χρειαστείτε ο ένας τον άλλον. Είπα μισό αστείο, μισό σοβαρό, ότι δεν πειράζει, μέχρι τότε θα βρω εγώ κάτι για τα γυράματα. Στο κάτω-κάτω υπάρχει χρυσό κουφέ, θα πάω εκεί. Βέβαια ήταν αστείο αυτό, αλλά
Είπα όχι. Η πήρε στα σοβαρά. Όχι βέβαια, κατάλαβα, ξέρει, το χαρακτήρα μου ξέρει. Όχι, δεν πήρε στα σοβαρά. Αλλά είπε ότι να ξανασκεφτώ και για... Αυτό που κατάλαβα είναι ότι εμέσως της είπες ότι δεν θέλεις να ξαναγίνει αυτό. Ναι, είπα όχι. Και ούτε είπα... Ο πιθυρός μου είπε ότι δεν θα πάρει το βιβλιάριο, να έρθει ο άντρας μου να το πάρει το βράδυ και να τα φτιάξουμε, να τα βρούμε. Είπα όχι, πάρτε τώρα και δεν θέλω. Mm-hmm. Γιατί όταν έφευγε, είπε ακόμα πολλά, δηλαδή... Δεν θέλω να αναφέρω αυτά. Δηλαδή από την πλευρά σου ο χωρισμός είναι οριστικός. Τώρα ναι. Τώρα ξέρω στα σίγουρα ότι ναι. Γιατί μετά όταν ήρθε μία φορά, δεύτερη φορά και είπε ότι έχει καταλάβει, θα αλλάξει όλα και κάποια στιγμή αμέσως άρχιζε κάτι να λέει, κάποια πράγματα να βρίζει, θα πει ότι απάνω στα νεύρα μπορούν να πούν πολλά, μπορούμε να πούμε πολλά. Όμως κάποια μέρα πήραξε το πιο ηρώ για μένα που υπάρχει στη ζωή είναι η μάνα μου και η μνήμη της μάνας μου, γιατί η μάνα μου έχει πεθάνει. Αυτό δεν μπορώ να συγχωρέσω. Δηλαδή και αυτά που είπε για μένα και όσα πέρασα στη ζωή μου, ήδη έχω συγχωρέσει. Για τη μάνα μου δεν μπορώ να Να σε ρωτήσω κάτι, Ζήνα μου. Ναι. Καταρχήν μου είπες ότι πιστεύεις ότι ο άντρας σου, μετά από αυτή την αρρώστια που αναγκάστηκε να μείνει σπίτι και εσύ ανέλαβες το φορτίο, δυσανασχέτησε που είχες γίνει πολύ δυναμική. Αυτό νομίζω ότι το βγάζεις ως συμπέρασμα μετά από κάποια πράγματα, από κάποιες παρατηρήσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Απλά όμως, μέσα στο σπίτι, η συμπεριφορά του πώς άλλαξε, δηλαδή τι άλλαξε πάνω στον άντρα σου? Όχι, σε αυτό δηλαδή δεν άλλαξε, ήταν πάντα έτσι. Απλά άλλαξα εγώ φαίνεται και δεν του άρεσε ότι έγινα τόσο δυναμική, ξέρω εγώ. Γιατί παλιά, πριν, και δεν το φινόταν έτσι πολύ. Γιατί τώρα σαν άντρας μειώθηκε, λέμε, ότι δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα και ένιωθε πιο χειρότερα τον εαυτό του μπροστά σε μένα και του φινόταν ότι ή κάνω επίτηδες ή τον μειώνω ή δεν το σέβομαι σαν άντρα ή δεν τον θεωρώ σαν άντρα, φαίνεται αυτό. Ότι δεν, μήπως και δεν άλλαξαν τόσα πράγματα, μόνο ότι άρχισε να νιώθει αυτός αλλιώτικα. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά αυτό πώς το έδειχνε, δηλαδή, από πού το έδειχνε, γιατί καμιά φορά ερχόμουν να σπίτι από τη δουλειά και άκουγε τηλεόραση που έβαζε κανάλι με τραγούδια. Mm-hmm. Απάνω σε αυτό έκλαιγε. Καθόμουν να τον ησύχαζα και έλεγα, γιατί κλαις, θα γίνει όλα καλά, θα προσπαθήσουμε. Κάποια στιγμή τον ησύχαζα, αλλά μετά... Βέβαια πρώτα χρόνια δεν πίστευε ότι είναι άρρωστος, δεν ήθελε να δεχτεί καθόλου, ούτε ήθελε να ακούσει αυτά. Τι πρόβλημα έχει ο άντρας σου? Είχε αγγιώματα εγκεφάλου, είχε και ένα αγγίωμα μέσα στο κεφάλι που πήγαμε στην Αγγλία και το αφαιρέσαν, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Και μάλλον δεν θα λυθεί, γιατί έτσι είπαν οι γιατροί και θα παίρνει σύνταξη. Τώρα του έδωσαν μια θεραπεία για ένα χρόνο. Περαστικά του, σου εύχομαι. Ναι. Ξέρεις κάτι, φαντάζομαι ότι όλη αυτή την ιστορία την έχεις βιώσει πολύ άσχημα και μάλιστα όταν ξεκίνησες την εκπομπή μου είπες ότι το πρόβλημά σου είναι ότι 17 χρόνια 16. Έχουν πάει χαμένα, 16 χρόνια. Mm. Για να το λες αυτό, είναι μια σκληρή κουβέντα, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή πολλά ζευγάρια φτάνουν να χωρίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να θυμούνται αυτά τα 16 χρόνια, ότι τους πίκρανε τόσο πολύ ο άνθρωπός τους. Και όταν σε ρωτάω τι ακριβώς σου έκανε, μου λες όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αυτά που μου έκανε και παλιότερα λίγο πιο έντονα. Απλώς εγώ έπαψα να έχω υπομονή. Αυτό κατάλαβα. Μάλλον. Γιατί κάποτε θεωρούσα ότι είναι νέος ακόμα, ότι είμαστε νέοι, ότι ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τις χαρακτήρες μας, δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ. Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω. Παντρευτήκατε από έρωτα? Ναι. Γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε από έρωτα. Οι γονείς του βέβαια δεν ήθελαν, γιατί είμαστε οι άλλες φρισκίες, πώς να σου πω. Αυτό. Γι' αυτό δεν ήθελαν. Mm-hmm. Όμως όλα αυτά τα χρόνια μετά, δηλαδή μόλις κάτι άρχιζε ανάμεσά μας, ξέρω εγώ,
πάντα μου ανάφερε αυτό ότι να σε παντρεύτηκα, παρόλα αυτά που όλοι έλεγαν να μην σε παντρεύομαι, εγώ σε παντρεύτηκα, δηλαδή σαν να μου έκανε χάρη. Κάποτε αυτό δεν το κοίταξα τόσο, δεν μου φινόταν τόσο έντονα, δεν με πλήγωνε τόσο πολύ, αλλά τώρα τελευταία αυτά τα χρόνια άρχισαν να με πληγώνουν, να με ενοχλούν. Ότι στο κάτω-κάτω τόσο περάσαμε, τόσο ζήσαμε, έχουμε 3 παιδιά. Ότι δεν τον κράτησε τελικά η αγάπη, δεν είχε αγάπη. Ένιωθα ότι δεν είχε αγάπη ποτέ. Εγώ τώρα... και τώρα τον αγαπώ, αλλά δεν τον θέλω. Γιατί τα παιδιά μας μεγάλωσαν και καταλαβαίνουν όλα. Δεν θέλω να ακούν αυτά που μαλώνουμε ανάμεσά μας, τι λέμε ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω να πάρουν και αυτοί το παράδειγμα τέτοιο, που λένε ότι χωρίς πατέρα... Ξέρω και εγώ τι είναι χωρίς πατέρα, γιατί και εγώ η ίδια μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ξέρω τι είναι. Αλλά καλύτερα νομίζω χωρίς πατέρα παρά με έναν πατέρα που συνέχεια να βλέπω να μαλώνεται, να φτύνει την μάνα, να βρίζει και πολλά άλλα. Καταρχήν αυτή η συμπεριφορά του άντρα σου πότε άρχισε να είναι έτσι επιθετική απέναντί σου και να είναι άσχημη? Από παλιά, πολύ παλιά. Απλά θεωρούσα παλιά, δηλαδή όταν είχαμε το πρώτο μας γιο, μπορώ να πω και από τότε. Ήταν στη μέση πολλά. Δηλαδή ήταν νέος, εγώ είμαι μικρό παιδί στο σπίτι, ήταν και άρρωστο. Πού πιστεύεις ότι οφειλόταν αυτή η συμπεριφορά του άντρας? Ακόμα τότε, στις αρχές. Στις αρχές, επειδή θεωρούσε ότι είναι άντρας. Και πάντα ήθελε να υπογραμμίσει αυτό το ότι είναι άντρας. Άρα ήταν, πώς να σου πω, κομμάτι της προσωπικότητάς του. Εγωιστικός άνθρωπος είναι, πολύ έτσι, είναι πολύ εγωιστικός. Πίστευες ότι σ' αγαπούσε? Κάποτε πίστευα, τώρα έχω βεβαιωθεί ότι ποτέ. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει τώρα ότι ποτέ δεν αγαπούσε. Από ποιο λόγο θα πείτε θα με παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Ή από λύπη, που με πλήγωσε πιο πολύ. Ότι αν με λυπήθηκε και με παντρεύτηκε, ότι έμεινα χωρίς μάνα, ξέρω εγώ, δεν είχα κανέναν άλλον. Αυτό είναι για μένα το πιο χειρότερο πράγμα. Τον έχεις ρωτήσει ποτέ όλα αυτά τα πράγματα που μου λες τώρα? Ναι, είχαμε συζητήσει και έλεγε τι νομίζεις ότι το παίρνεις τόσο δυνατά, δηλαδή όπως τα λέω. Λέω ναι, το παίρνω τόσο δυνατά. Με επηρεάζουν αυτά που λες. Δηλαδή αν κάτι ξέρω γίνεται, μου λες αμέσως ότι... Να σε παντρεύτηκα, σε έκανα, σε... και τι θα γινόσουν. Γιατί, τι είμαι. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε κουβέντες χωρίς να το θέλουν και πάνω στα νεύρα τους. Τι είναι αυτό το οποίο το θεωρείς ατράνταχτο επιχειρηματικό σου, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί ιδιαίτερα στην συμπεριφορά του άντρα σου? Γιατί για να καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι δεν σε αγαπάει, πάει να πει ότι έχεις δει άσχημα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν λες ότι ο άντρας μου δεν με αγαπάει επειδή μου είπε μια κουβέντα και μου την είπε και πολλές φορές? Ακόμα και όταν είχαμε 2 παιδιά, ξέρω εγώ, μια μέρα αρρώστησα και ήμουν 2 μέρες στο σπίτι που ο άντρας μου έχει να φανεί αυτές τις μέρες και επειδή ήμουν άρρωστη και είχα μικρά παιδιά, πήρα τηλέφωνο στη πιθυρά μου, ήρθαν με πήραν στο σπίτι τους και αυτό το βράδυ, ας πούμε, ο άντρας μου ήρθε να βάλει στο αυτοκίνητο βενζίνη γιατί τα βενζινάδικα ήταν κλειστά τέτοια ώρα. Δεν ήξερε καν ότι είμαι εκεί. Τότε βγήκε ο πιθυρός μου, ο πατέρας του και είδε ότι στο αυτοκίνητο είναι κάτι κοπέλες, ξέρω εγώ. Τέτοια πολλά είχαν συμβεί. Δηλαδή, σε απατούσε. Ναι, αλλά
Και πάλι το συγχώρησα σε αυτά. Δηλαδή, τι με έκανε να συγχωρήσω δεν ξέρω τώρα, αλλά αντίτραγα και εγώ. Είχα και νεύρα, είχαμε και καυγά πάνω σε αυτό, αλλά με τα λόγια, με τα... Και πάλι... Δηλαδή, σε έπειθε ότι θα αλλάξει, γι' αυτό έμενες κοντά του? Μάλλον. Σου έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτό το περιστατικό, ας πούμε, που μου αναφέρεις, για το γεγονός ότι σε απάτωσε, που είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, πάντα έλεγε ότι δεν είναι αλήθεια, ότι δεν ήταν οι κοπέλες μαζί του, απλά ήταν τους φίλους του. Πάντα έβρισκε δικαιολογία, δηλαδή... Μπόρεσες ποτέ να τον παγιδεύσεις, δηλαδή τον βρήκες ποτέ με τα ίδια στα μάτια για να μπορέσεις να τον παγιδεύσεις και να αναγκαστεί να στο ομολογήσει? Μέσα στο σπίτι, ναι, μέσα στο κρεβάτι, όχι. Τι είναι, στο δικό σας σπίτι? Ναι. Είχε φέρει ξένη γυναίκα στο δικό σας σπίτι? Ήταν ο ξαδελφός του και δύο κοπέλες και είπε ότι καμία δεν είναι δικιά του. Που δεν... Το καταλαβαίνω. Πώς μπορείς να πιστεύσεις αυτό, εντάξει, αλλά και πάλι κάπως πέρασε αυτό. Αυτά τα πράγματα, επειδή δεν μου τα ανέφερες πριν, όταν σε ρώτησα ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που θέλεις να είσαι μακριά του, δεν μου τα ανέφερες. Δεν είναι τόσο σημαντικά τώρα για σένα? Τώρα που θέλω μακριά να είμαι μακριά του, γιατί δεν μπορώ να συγχωρέσω τα λόγια που είπε για τη μάνα μου. Τι έχει πει για τη μητέρα σου? Έχει πει κάτι προσβλητικό δηλαδή? Ναι, πολύ, γιατί η μάνα μου πέθανε στην ηλικία μου, 35 χρονών. Δεν πέθανε από φυσιολογικό φάνο, τη σκότωσαν. Ποιος και τι δεν ξέρω. Και για ποιο λόγο. Και κάποια στιγμή εκεί που ήρθε ο άντρας μου να ζητήσει συγγνώμη, να γυρίσει πίσω για να ξαναγίνει η οικογένεια δηλαδή. Είχατε χωρίσει δηλαδή πάλι? Ναι, τώρα. Ναι. Α, αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά. Mm-hmm. Μετά νευρίασε ότι του είπα όχι, δεν θέλω. Δεν σε πιστεύω αυτά που λες ότι θα αλλάξεις, γιατί μου έχεις πει πολλές φορές ότι θα αλλάξεις. Και όταν έφευγες είπες να ψοφήσω και ούτε για τα παιδιά δεν θα με αντέχεις. Και έφυγες, λέω. Γιατί έλεγε ότι να τώρα δεν έχω που να μείνω, τι να φάω, με πέταξες. Λέω, δεν σε πέταξε κανένας. Μόνος το ήθελες, αυτή τη ζωή μόνος το κατάφερες. Εγώ απλά σου είπα, αν δεν σ' αρέσω, μάζεψε τη βαλίτσα σου. Και εσύ μέσα το μάζεψε, λες και περίμενες. Και τότε, εκεί που είπα όχι, ότι δεν πιστεύω και αυτά, θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, δηλαδή θέλεις να αρχίσεις την καινούρια ζωή. Ελεύθερη ζωή, πώς να πω, δεν θέλω να αναφέρω αυτές τις λέξεις. Και είπα όχι, και να θέλω τι σε νοιάζει σε στιγμή που έφυγες. Τώρα είναι η δική μου ζωή, τώρα θα την κάνω έτσι πως θέλω. Αλλά έχω τρία παιδιά και θέλω να περπατάω με το πρόσωπο ψηλά. Δεν θέλω σε κάποια γωνία να μιλάνε μετά ή να λένε στα παιδιά «Να, η μάνα σας πήγαινε». Και είπε ότι η μάνα σου δεν έζησε τα χρόνια της και πέθανε στα 35 γιατί... ήταν πουτάνα, γι' αυτό την σκότωσαν. Έτσι θα πεθάνεις και εσύ. Που τη μάνα μου δεν ξέρει, ούτε μια μέρα δεν έχει γνωρίσει τη μάνα μου. Δεν έχει ζήσει μαζί της για να πει τέτοια λόγια. Νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα καν. Μου είπες ότι την τελευταία φορά που έφυγε, σου είπε ότι σε έχει συγχαθεί. Ναι. Αυτό γιατί στο είπε? Δηλαδή πώς καταλήξατε να ανταλλάξετε τις βαριές κουβέντες? Έτσι πώς έγινε, με τη συμπεριφορά μου, επειδή τώρα... δίνουμε, δηλαδή, δεν δίνουμε σωστά. Έχω τρία παιδιά, είμαι 35 χρονών και δίνουμε σαν κοριτσάκι, σαν του δρόμου γυναίκα. Mm-hmm. Του είπα, τι φοράω, πες μου, τι. Δηλαδή, σε ζήλευε. Μάλλον έτσι, αλλά δεν φόραγα ποτέ κάτι προκλητικά ρούχα. Σε έχει χτυπήσει ποτέ? Είναι σαν λουλούδια για γιορτή. Ήταν. Τι εννοείς? Τόσες φορές, ας πούμε. Όπως ο άλλος κάνει δώρο στη γυναίκα του λουλούδια για κάποια γιορτή, έτσι. Για ποιους λόγους, δηλαδή, σε χτυπούσε? Το πρώτο που, πρώτη φορά που με χτύπησε,
Δεν ζούσαμε και πολύ, ακόμα ούτε παιδιά είχαμε. Τότε βέβαια ζήτηγε συγγνώμη πάρα πολύ και αυτά. Ήρθε σπίτι το μεσημέρι και ήθελε να φάει και του είπα θα σου φτιάξω αυτό ή θέλεις το άλλο φαγητό και τι με ρωτάς, τι δεν μπορείς να στρώσεις το τραπέζι να κάτσω να φάω. Εντάξει, και τι σου έκανα, λέω, σε ρώτησα απλά. Να μην ρωτάς. Και απάνω σε αυτό με χτύπησε μια φορά, έτσι, πώς το λένε, χαστούκησε. Για μένα ήταν κάτι καινούριο, κάτι δεν ξέρω τι. Έφυγα στο δωμάτιό μου και στο δωμάτιό μου λέω, γιατί ζούσαμε στο σπίτι μου που μεγάλωσε και ήταν το παιδικό δωμάτιό μου. Πήγα εκεί και στηκόμαστε στο παράθυρο και έκλαιγα. Ήρθε εκεί, βέβαια ζήταγε συγγνώμη και ότι δεν θα ξανασυμβεί, ξέρω εγώ και αυτά. Από τότε κάθε τόσο και λίγο μπορούσε να γίνει αυτό. Το να έχεις πιάσει ποτέ τον άντρα σου να του πεις αυτό και αυτό αισθάνομαι, αυτό και αυτό νιώθω. Ναι, γιατί μια μέρα είχα σκεφτεί και να φύγω εντελώς από εδώ. Αλλά ήξερα ότι δεν θα με αφήσει, ήθελα δηλαδή να ντραπητεύσω, πώς να σας πω. Γιατί δεν άντεχα άλλο εδώ. Και μια μέρα μιλήσαμε και λέει γιατί δεν μου λες. Γιατί σε φοβάμαι, είπα. Γιατί αν θα σου πω κάτι, αυτά που είναι, αυτά που νιώθω, αυτά που θέλω να πω, ξέρω ότι τελικά ή θα με χτυπήσεις ή κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, σου δίνω λόγο ότι δεν θα σε πειράξω. Και αν έχεις δίκιο θα σε αφήσω να φύγεις. Εντάξει, μιλήσαμε και αυτά και λέει χαζή, δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό, δεν είναι... Απλά έτσι, μου βγαίνει καμιά φορά, είμαι νευρικός, είμαι άντρας, εσύ γυναίκα πρέπει να δείχνεις αλλιώς. Στα παιδιά του τη συμπεριφορά έδειχνε. Αυτός θεωρεί ότι είναι σωστή συμπεριφορά, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται ο πατέρας, γιατί κάποτε και ο πατέρας του... Έτσι συμπεριφέρεται. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω όχι, ότι... Δεν είναι έτσι. Τι κάνει δηλαδή που δεν το θεωρείς σωστό? Όχι, δεν θέλω αυτό να αναφέρω. Γιατί αλλιώς βλέπω εγώ, αλλιώς βλέπει αυτός. Καλά. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά μέτρα, έτσι δεν είναι, και σταθμά. Όχι, δεν θέλω να αναφέρω τα παιδιά εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που είναι πολύ άσχημο για τα παιδιά σου. Απλώς είναι υποκειμενικό το θέμα και το καταλαβαίνω και το βλέπεις αλλιώς εσύ, αλλιώς εκείνος. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς μεμπτό. Όχι, όχι. Άρα δεν είναι και πολύ σοβαρό με αυτή την έννοια. Ναι, μπορώ να πω και έτσι, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπες ότι έχεις περάσει δύσκολες στιγμές δίπλα στον άντρα σου, αυτά τα 16 χρόνια που μου είπες ότι τα θεωρείς χαμένα, έχεις κλάψει πολύ? Ναι. Ναι. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάποια πράγματα, τι θα άλλαζες? Σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα ήθελα... Αφού δεν μπορώ να αλλάξω, δεν μπορώ να πω. Έχεις σκεφτεί κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελες να πεις, να κάνεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, δηλαδή να τα εφαρμόσεις? Δεν το κατάλαβα. Τι θα ήθελες να κάνεις από εδώ και πέρα στη ζωή σου, γιατί μου είπες ότι στον άντρα σου δεν θες να ξαναγυρίσεις. Από εδώ και πέρα στη ζωή μου θα προσπαθήσω να δώσω όλη την αγάπη μου που έχω στα παιδιά μου. Να προσπαθήσω και νομίζω ότι θα μπορέσω να τους δώσω δυνάμεις να ξεκινήσουν τη ζωή τους σωστά, να γίνουν σωστοί οι άνθρωποι. Αυτά. Όσον αφορά τον πατέρα των παιδιών σου, θεωρείς ότι είναι ξεγραμμένο κάθετη? Για μένα, ναι. Καλησπέρα. 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 Τι λες, Ζήνα? Δεν τρέπεσαι τώρα να λες τέτοια πράγματα για μένα? Από αυτούς είμαι και λες τέτοια πράγματα εδώ στον κόσμο. Δεν ντρέπομαι, γιατί δεν λέω τίποτα ψέματα. Δεν ντρέπεσαι? Κώστα, αν θέλεις κάθισε κάτω. Κάθισε όλα τα μισά ψέματα, καλά, όχι και όλα. Κάθισε κάτω αν θέλεις και θα τις τα πεις όλα αυτά. Δεν ντρέπεσαι τώρα η γυναίκα, μάνα, τρία παιδιά και λες τέτοιες βρώμικες δουλειές? Τι είπα εγώ, βρώμικες? 16 χρόνια ήμουνα καλός και τώρα πριν αρρώστησα με έχει σαν πετσέτα. Δεν ντρέπεσαι? Όχι, δεν ντρέπομαι, γιατί δεν είπα τίποτα κακό.
Ναι. Ναι. Έχει πει κάποιο ψέμα η Ζήνα? Τι το λες τώρα για τη μάνα σου και πώς ήμασταν και ζήσαμε? Δεν είπες τίποτε για τη μάνα μου? Τι σου είπα? Δεν τρέπομαι τώρα να βγαίνει και αυτά στα κανάλια? Δεν θα βγαίνει, δεν βγαίνει ακόμα και αν... Για τη μάνα σου. Σου είπα, άμα ήταν η μάνα σου καλή, δεν θα τη σκότωναν κι αυτή. Έτσι το είπα. Όχι και πώς είπες εσύ τώρα? Όχι. Εδώ. Τι λες τώρα? Είπες έτσι πώς είπα. Και το ένα και το άλλο πάντως στήγει τη μητέρα της. Και είναι μια γυναίκα η οποία δεν είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή. Από τα νεαρά πώς με έβαλε σε τέτοιο κατάσταση, εγώ δεν μπορώ σε να... Σε ποια κατάσταση? Όποιος και άντρας να ήταν, δεν θα, λέει, θα καθόταν σαν βλάκα σπίτι και δεν θα έτειλε πώς κυκλοφοράει αυτή. Πώς κυκλοφοράω? Πώς κυκλοφορεί δηλαδή? Έρχεσαι το έρωτά μου, άρχισε καινούρια δρομολόγια. Ποια δρομολόγια? Όχι να... Φίλους, πουτάνες, πόρνες και εγώ την έλεγα, ας τους αυτούς. Τι κάνεις παρέα με αυτούς, εγώ ντρέπομαι. Για αυτή πάλι, όποιον θέλω θα κάνω παρέα και ό,τι θέλω θα πω. Ποιος θα κάνει? Εγώ δεν ήθελα να χάσω την οικογένεια και τα τρία παιδιά, πονάω τώρα. Δηλαδή έκανε κακές παρέες. Καινούρια... Με κόμενες τέτοιες που ήταν τέτοιοι. Ποιοι? Έλα τώρα. Όχι, έλα τώρα. Αν θέλεις να πεις, πες το όλα. Αφού λες αλήθεια, πες το όλα. Γιατί έλα τώρα? Ήταν όλοι τέτοιοι. Δεν είχε ένα φίλο να ήταν οικογενειακό. Ναι. Ναι. Και αν είχε ένα-δύο οικογένειε, και αυτή τα έσπρωξε έξω. Μόνο είχε φίλου αυτού χωρί άντρε. Εγώ έσπρωξα έξω. Εγώ έσπρωξα έξω. Τώρα ντρέπομαι και να λέω εδώ. Είμαι άντρα, καλό παιδί. Από κάτω, αν θέλεις, κάσε κάτω και τη στέλνεις ήρεμα. Άμα δεν θέλεις να ζήσεις μαζί μου, μου είπες, δεν θέλω, εντάξει, να είσαι ευτυχισμένη. Κάτσε να κάτω, Κώστα. Καλά με τα τρία παιδιά, δεν ντρέπεσαι. Εγώ ήθελα να ζήσω, δεν αλλά όχι να μου έχεις έτσι είδα, σκληρά. Δεν είδα ότι ήθελες να ζήσεις. Ναι. Ένα λεπτάκι θέλεις να σου πω κάτι. Κατάλαβα, εσύ δεν ήθελες και μου έβαλες σε τέτοια κατάσταση. Κώστα, περίμενε ένα λεπτάκι. Περίμενε ένα λεπτάκι. Επειδή η Ζήνα μου είχε πει συγκεκριμένα πράγματα και της είπες όταν μπήκες μέσα ότι λέει ψέματα. Σε τι έχει πει ψέματα? Είπε ότι τη χτυπούσες. Είναι αλήθεια αυτό? Άμα τη χτύπαμε μία φορά σε 16 χρόνια, ένα σφαλάρα έτσι. Ναι. Όχι, πώς λέει αυτή, τι είναι. Μα η Ζήνα λέει ότι εδώ και 16 άμα χρόνια. Άμα λέει από εδώ, πούστη και εγώ, τι θα. Βέβαια, όταν με φτύνεις στο πρόσωπο, μιλές πουτάνα και τα λοιπά. Και πρόσφυγες δουλειές και λέει στον πρόσωπο. Νευρίασα εκείνη τη μέρα και σου είπα αυτό. Να καθόμουν εκεί, στον κόσμο, πως με κοίταγαν. Εσύ που έλεγες τέτοιες. Πού καθόσουν και σου έλεγα τέτοια? Τελευταία μέρα που σέφτησα στο πρόσωπο. Ναι. Τι έλεγες εκεί? Πού? Ήσουν εσύ και εγώ. Πού έλεγα? Δεν πήρες τα παιδιά και είπες, παιδιά, κοιτάξτε, η μάνα σας θέλει να αρχίσει καινούρια πουτανιάρικη ζωή. Η πουτάνα. Μη λέμε τέτοιες λέξεις εδώ μέσα. Είπε πού τέτοια. Τώρα παιδιά, γιατί? Όχι, εγώ μπροστά. Δεν έλεγα τέτοια. Μπροστά στα παιδιά φώναξε τα παιδιά και είπες αυτά. Σου είπα, θέλεις χωρισμένος θα είναι να ανοίξεις. Με τρία παιδιά θα έχεις. Ναι, βέβαια, σαν η οικογένειά σου ίσω δεν βρίζει. Δεν βρίζει. Μην μιλάς έτσι. Δεν λέω, άμα. Εσύ δεν με σέβεσαι, θα το λέω όλα από το μυαλό. Δεν σε έπιασα και να λέω είσαι. Αμα έκανες παρέα με αυτούς. Το ίδιο υποστηρίζει και η Ζήνα όμως, ότι και εσύ έκανες παρέες με άσχημες παρέες. Τι άσχημες παρέες? Ήμουν καλά, δουλειά όλη τη ζωή, οδηγός, ταξία, λεωφορεία, λεφτά δεν είχαμε πρόβλημα, ας λέμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα όμως τα λεφτά. Δεν έπινα μεθύστακας και τέτοιος. Ναι, εγώ πάντα σου έλεγα καλύτερα να ήσουν μεθύστακας, να ήξερα δικαιολογία. Να έβρισκα δικαιολογία ότι με έφυσες και με χτυπάς και με βρίζεις και με λες αυτά. Δεν σου έλεγα. Έτσι έρχομουν από τη δουλειά και σε πήγαινα και σε χτύπαγα. Τι λίγα τι ήταν. Τι λες τώρα. Α, τι λέω τώρα. Χριστέ μου και Παναία. Πώς φημήθηκες το Χριστέ μου και Παναία? Κάτι πολύ βαθιά. Θέλεις να σου πω κάτι. Επειδή λες ότι λέει ψέματα η Ζήνα. Εσένα ποια ήταν τα προβλήματά σου και χωρίσατε? Ότι τον έλεγα μια κάνεις με αυτούς παρέα. Αυτή, όχι με όποιον θέλω θα κάνω παρέα και ό,τι θέλω θα πω. Στον κόσμο μπροστά λέγανε σεξουαλικά και τέτοια πράγματα. Εγώ βγήκα έξω. Αυτή μου λέει κάτσε εδώ. Εσύ μου λες κάτσε εδώ. Την έκανα έτσι. Έλα, εσύ θα μου λες που θα κάτσω. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή ήσασταν παρέα όλοι. Συγγνώμη. Πήγαμε στην Αγγλία και μαζί μας πήγαν μια γυναίκα, πήγε πολύ μεγάλη. Επειδή μας κάλεσε στο σπίτι της, πήγαμε μια φορά και 30 Οκτωβρίου είναι η Ζηνοβία. Τους κάλεσα εγώ για να έρθουν αυτοί. Ήρθε αυτή, είναι μεγάλη, 55-60 χρονών είναι. Πόσο χρόνο? Ήρθε με τον άντρα της. Επειδή ούτε ο άντρας της πολύ ψηλός, ούτε αυτή η γυναίκα, αλλά ο γιος τους είναι πολύ ψηλός. Και απάνω στο τραπέζι που μιλάγαμε, καθίσαμε, είπε
Λέω, ο γιος σας είναι πολύ ψηλός. Σε τι μοιάζει, λέω. Και λέει, δεν ξέρω, αυτό ξέρει η κυρία Αγγελική, αν είναι ο γιος μου ή όχι. Μόνο η μάνα ξέρει. Για και... αστείο, φαντάζομαι. Ναι, για αστείο. Σεξουαλικά είναι για αυτά. Αστείο. Και μετά είπα... Δεν τα άφηνε το κόσμο να μιλάει, μόνο αυτή τα λέει όλο το βράδυ. Αυτό το πειράζει, ότι μιλάω μόνο εγώ. Και μετά, επειδή ο φίλος του κάπνιζε και λέει, άντε μωρέ, με έχεις ζαλίσει με το καπνό, λέω, ήταν μια καρέκλα άδεια δίπλα μου. Και λέω, έλα Κώστα, εδώ, κοντά μου. Το πείραξε αυτό και... Δηλαδή μπροστά σε όλους. Εγώ ήθελα να βγω έξω. Όχι με έκανες έτσι. Εδώ και εγώ όχι με έκανες έτσι. Είναι και κάτι θέλω να πούνε. Κοίταξε όχι, να δεις Κώστα, εγώ αν κάνω κάτι, αν κάνω κάτι και έχω φάρος να κάνω κάτι, έχω και να πω την αλήθεια και φάρος έχω και δύναμη, να πω ναι το έκανα. Αν το έκανες, πες το ναι, δεν σου η είπα. Η γλώσσα σου αλλά... είναι πολύ... Α, η γλώσσα ναι, μου. Ναι, ναι, βλέπω. Από εσύ να μπορείς έτσι, ποιο, να βάλεις πολύ πολλά. Ναι, πες το έτσι, ποιοι μιλάνε. Όπως είπες εσύ, έτσι μιλάνε μόνο, πες το, τι, γιατί δεν μιλάς. Ναι, με άσπρωσες έξω και το σπάσεις στην πόρτα και μετά λες εσύ. Γιατί εσύ γύρισες και τι είπες. Τι είπα, όποιος και άνδρας να είναι θα το λέει τη γυναίκα ναι. Του. Ναι. Τι είπε τώρα. Και αυτό είχαμε ξεκαθαρίσει. Είπα, θέλεις να κάτσω σπίτι, πήγαινε να δουλέψεις, θα κάτσω εγώ. Και εγώ θέλω να κάτσω. Δεν θέλω κι εγώ να τρέξω, γιατί κι εγώ κουράζομαι. Άφιες μια φορά. Πάλι ήρθες πίσω με τα παιδιά. Σου είπα, άμα αυτό να είναι η πρώτη και η τελευταία φορά. Mm. Άμα ζήσουμε, θα ζήσουμε. Όχι, πες το την αλήθεια, αν θέλεις να αναφέρεις. Εσύ πάλι άρχισες αυτά τα δρομολόγια. Αν θέλεις να αναφέρεις αυτό, να πεις την αλήθεια. Γιατί έφυγε από το σπίτι και πήρε και τα παιδιά, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Θεωρώ εγώ, τι του χτύπησε στο κεφάλι. Χτύπησε στο κεφάλι. Γιατί δεν κουτά να σπίτι, φίλοι μας. Γιατί δεν είναι εδώ μέσα. Και κάνει εκεί μέσα τσιγάρο. Λέω, βγει έξω. Δεν ήταν πουτάνα. Και αυτή είναι σπίτι. Ο άντρας της είναι ναρκωμανής, όχι, δεν φταίει η γυναίκα. Άντρας και αυτή πρέπει στο σπίτι να πηγαίνει, όχι να έρχονταν σε εμάς 12 η ώρα νύχτα. Την πέταξα έξω, αυτή είναι ευρίαση. Όχι, δεν θα κάνεις τέτοιες παρέες με αυτούς. Δεν έφυγα από αυτό. Πες το την αλήθεια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Από τι έφυγες. Από τι έφυγα. Γιατί μια μέρα ήρθα από τη δουλειά στο σπίτι, να πω. Πες, εσύ πολλά μπορείς να λες τώρα. Πολύ. Πολλά μπορώ να πω. Μια μέρα ήρθα από την δουλειά στο σπίτι και τα παιδιά μου λένε, μαμά, έλα να σου πούμε κάτι. Λέω, τι. Λέει, εμείς σήμερα παίζαμε και ο παππούς φώναξε, λέει, τη Βαλεντίνα να στρώσει τα κρυβάτια. Αλλά εμείς, λέει, πήγαμε από πίσω, γιατί ο μεγάλος. Εγώ είπα, παππού, εγώ πάντα στρώνω τα κρυβάτια. Η Βαλεντίνα ακόμα μικρή ήταν, 5 χρονών, 6. Γιατί, η Βαλεντίνα είναι κόρη σου. Η κόρη μου, ναι. Γιατί, λέει, να πάει αυτή να στρώσει. Εγώ θα κάνω, αυτή δεν μπορεί. Όχι, σε φώναξε, φύγε από εδώ. Και λέει, αλλά εμείς πήγαμε και το είδαμε και ο παππούς λέει, έβαλε τη Βαλεντίνα στο κρεβάτι και όπως λέει στη τηλεόραση μια φορά θυμάσαι, λέει, ήταν διαφήμιση ή κάτι και μας φώναξες και να αλλάξουμε κανάλι και της έκανε έτσι, έτσι. Λέω, πώς, όταν ήρθες εσύ από την δουλειά, δεν σου είπαν τα παιδιά, ίδια τα παιδιά αυτό. Δεν είχαμε μαλώσει γι' αυτό. Σε όλες οι οικογένειες είναι. Ένα λεπτό. Τι εννοείς δηλαδή. Ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά το παιδί σου. Αυτό εννοείς. Ρώτησα ότι ναι. Και αυτά είναι προβλήματα που συμβαίνουν καθημερινά. Μετά μάλωσα εγώ. Στο πατέρα του δεν έβαζα ούτε φαγητό, ούτε ρούχα έπλυνα, δεν μίλαγα. Έκανα ότι δεν τον βλέπω. Και αυτός παραπονιόταν στον άντρα μου και ήμασταν στη θεία του και όταν γυρνάγαμε με τα παιδιά από τη θεία του, ήρθε ο άντρας μου και λέει, τι είναι αυτά, δεν μπορείς να βάλεις ένα πιάτο φαγητό. Όχι, λέω, δεν μπορώ. Αφού δεν έγινε τίποτα, αφού έκανε αστείο, σαν παππούς έπαιζε, λέω, κοίταξε να δεις. Μέχρι μαχαίρια βγάλατε εσείς εκείνη το βράδυ με το πατέρα σου και πήγα εγώ να σας χωρίσω. Αλλά μετά, ναι, εγώ είπα, κοίταξε να δεις Κώστα, όταν θα γινό, αν θα γινόταν αυτό. Όχι μόνο δεν θα συγχώραγα, θα τον σκόταγα. Αλλά τέτοια δεν συγχωρώ. Και μέχρι σήμερα νομίζω, και όχι νομίζω, είσαι, δεν μιλάω με τον πατέρα σου. Πώς μιλάω. Σκληρά έτσι. Σκληρά μιλάω, ναι. Είχα γίνει σκληρά. Εσείς με κάνατε σκληρή. Σου είπα, αυτό το βρώμικο δουλειά που έκανες, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είμαι άνθρωπος. Ναι. Καλά. Και θα πεθαίνεις, σου είπα, θα πεθαίνεις τι όχι έκανα, σαν άνθρωπος. Δηλαδή. Τι έκανα η Ζήνα, δηλαδή. Να χάνει την οικογένεια. Να χάνει την οικογένεια. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν το έμαθες αυτό από τα παιδιά σου. Πώς. Αυτό που είπε τώρα η Ζήνα, το έμαθες από τα παιδιά σου, το έμαθες από τη γυναίκα σου. Όχι από μένα, εγώ δεν είπα λέξη. Είπα στα παιδιά να πούν μόνο τους στο πατέρα. Το έμαθες αυτό.
Παιδιά είναι μικρά ακόμα αυτά, δεν καταλαβαίνουν από αυτά πολλές βαρύες δουλειές. Μπορεί... Δεν θέλω να πω. Ένα λεπτάκι. Μπορεί τα παιδιά σου να έκαναν λάθος. Έτσι δεν είναι, μικρά παιδιά είναι. Εσύ πήγες να ελέγξεις, να μιλήσεις τουλάχιστον με τον πατέρα σου και τουλάχιστον να εξασφαλίσεις ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα. Να τσακωθόμαστε γι' αυτό. Ναι, όμως εγώ μετά από αυτό δεν έκανα, ούτε έπλυνα στο πατέρα σου, ούτε πιάτο έβαζα. Μαγείρευα, αλλά δεν έβαζα στο τραπέζι. Αυτό ήταν ο λόγος για να φύγεις από το σπίτι. Και μετά όταν ο άντρας μου είπε ότι όχι, ο πατέρας μου θα μείνει εδώ και αν δεν σ' αρέσει φύγει. Είπα θα φύγω, εντάξει. Πήρα τα παιδιά μου και έφυγα. Θα σε έδωχνα με τα τρία παιδιά από το σπίτι. Είπες, ο πατέρας μου από εδώ δεν θα φύγει, εδώ θα μείνει, αν δεν σ' αρέσει φύγει. Πού θα φύγει, έξω στα δρομολόγια. Έχει γυναίκα του, τώρα πώς πήγες τη γυναίκα του. Είχε γυναίκα του, όμως εμείς όταν φύγαμε με τα παιδιά τον έδιωξες. Τον έδιωχνα τον πατέρα μου. Όμως έδιωξες. Μόλις φύγαμε εμείς τον έδιωξες. Τον πήρε άλλος ο μικρός αδελφό μου και τι τον έδιωξα. Τι λες τώρα, σκατά όλα λέει, να μα την Παναγία, τι τώρα δεν είναι, καθαρά δεν μιλάει. Εσύ στον πατέρα σου δεν είπες τώρα που ήσουν. Εγώ δεν θέλω να πω και αυτή είναι πρόστικη, είναι. Καλή ήτανε. Καλά ήμασταν 16 χρόνια. Τώρα πώς... Τι τον χτύπησε στο κεφάλι, πήρε το. Εμένα χτύπησε εσένα. Βγήκε τον κόσμο πως κυκλοφοράει και άρεσε για αυτή. Τέτοια δρομολόγια και εμένα δεν μου αρέσαν. Την έλεγα όχι έτσι. Ποια αυτή θέλει λόγια. Να κάνει όπως αυτή θέλει, τέρμα. Να μην λέω τίποτα. Σαν βλάκας να κάτσω με τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό με τις κακές παρέες και με τους άντρες και όλα αυτά. Τι εννοείς ότι σε απατούσε, εννοείς. Να κατάλαβα ένα κι εγώ τώρα καθαρά στα ελληνικά. Σε απατούσε, πήγαινε με άλλον άντρα. Γι' αυτό το πράγμα την κατηγορείς. Όχι. Όχι, ότι αυτό έκανε κακές συναναστροφές, κακές παρέες. Ναι. Αυτό δεν είναι λόγος για να διαλυθεί ένας γάμος, για να χωρίσετε. Δεν ήθελα εγώ να χωρίζουμε. Την τελευταία φορά όμως, από ό,τι μου είπε η Ζήνα, της είπες άσχημες κουβέντες. Και μόλις σου είπε, αν δεν σ' αρέσω, φύγε, έφυγες. Δεν ήθελα να φύγω. Τι έγινε ακριβώς την τελευταία φορά. Θα σου πω τώρα. Ναι. Θέλεις να σου πω. Πες του, τι έγινε, πες του. Κοιτάξτε πώς με κοιτάει. Πώς κοιτάω. Εσύ όχι έπρεπε να φύγεις από εκεί με αυτήν την πόρνη. Έπρεπε να μείνεις μαζί μου και να μιλήσαμε. Όχι, εγώ είπα κανέναν δεν θα παρακαλάω. Εσύ μου το βράδυ. Με αυτήν έφυγες και δεν βλέπεσαι εσύ τώρα. Εσύ το βράδυ μπροστά στα παιδιά μου είπες ότι. Δεν θέλω να λέω τίποτα. Ότι με συχάθηκες. Συχαίνεις όχι μόνο στο κρεβάτι αλλά και στο ίδιο δωμάτιο και στο ίδιο σπίτι. Έλα τώρα. Ότι είσαι άντρας και δεν θα αφήσεις καμιά γυναίκα να βρήκες σε κάνει άλλον. Έτσι. Να είσαι ευτυχισμένη. Εγώ δεν είμαι άντρας. Και ότι την άλλη μέρα. Είχα κάποια δουλειά και είπα, Κώστα, θα φύγω, τώρα αν δεν θα αλλάξεις γνώμη, αν θα αλλάξεις γνώμη, καλώς, αν δεν θα αλλάξεις... Να είσαι ευτυχισμένη, ζήσε. Όχι, πες το την αλήθεια, όχι να είσαι ευτυχισμένη. Θα είμαι, θα είμαι γιατί δυνατός άνθρωπος είμαι και θα είμαι. Μας είπε, λέει. Λες ότι λέει ψέματα για την τελευταία φορά. Τι έγινε ακριβώς. Πώς τι έγινε, εγώ το είπα, εγώ βαρέθηκα να λέω. Τι το είπε αυτή, εντάξει. Όλα δε, σου είπε δηλαδή ότι δεν αλλάζει. Σου ναι, είπε ότι θα συνεχίσει να κάνει αυτές τις παρέες. Ναι, τι σου είπε. Ναι, όχι, εγώ είπα, θέλω... σαν άνθρωπος δεν θα αλλάξω. Είμαι 35 χρονών, κανένας δεν θα με αλλάξει. Τίποτα κακό δεν κάνω. Τίποτα, κακό δεν κάνω. Αν και κάνω κάτι, προσπαθώ για μας, για την οικογένειά μας. Γιατί δεν την πιστεύεις τη γυναίκα σου. Αν και κάνω κάτι, και αν και έκανα κάτι, προσπαθούσα για μας. Και εγώ ότι, τι, όλα για έξω. Και ότι ερχόταν και η Ελένη, μια κοπέλα Ρουσίντα, που δουλεύει στο μπαρ. Αλλά αυτή, και αυτή η κοπέλα έχει έναν άνθρωπο, δεν έχει 100. Δεν ξέρω. Ποιον έχει αυτή. Δεν πήγαινα μαζί της στο μπαρ ή καφενείο ή κάπου. Αυτή ερχόταν στο σπίτι μου γιατί κοντά ζούσε. Τρεις-τέσσερις φίλους τέτοιους. Τι λες τώρα, ένα και. Ποιος τρεις-τέσσερις. Όχι, πες το, αφού το λες. Εγώ δεν ξέρω και εσύ ξέρεις. Τι τώρα θα κάνουμε εδώ φασαρίες. Όχι, φασαρίες. Δεν θέλω φασαρίες.
Ότι, κάτσε ένα λεπτάκι, Κώστα, όμως της λες συγκεκριμένα πράγματα. Απάντησέ της. Πες της τι εννοείς. Σε ρωτάει τόση ώρα. Ό,τι είπα, τρεις φορές πήγα στα πόδια της και ήθελα να γυρίζω σπίτι. Δεν μου θέλει και τέρμα. Τι θα πω τώρα. Έχετε τσακωθεί για κάποιους λόγους, έτσι δεν είναι. Έχετε μαλώσει. Την κατηγορείς για κάποια πράγματα. Πες της τα, αφού σου λέει ότι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις γυναίκες που λες ότι δεν ήταν σωστές γυναίκες και δεν ήταν ηθικές, δεν έβγαινε έξω. Όχι μόνο για αυτές τις γυναίκες. Για ποιον άλλο. Ό,τι και να ήταν σπίτι, κάτι να πήραζα, έλεγα αυτή μου λέει, ό,τι Θεό θα κάνω, μη μου λες τίποτα. Τι κάνει χωρίς να σου ζητάει την άδεια, χωρίς να σε ρωτάει. Εμένα δεν μου είχε σαν άντρα σπίτι. Ναι. Κατάλαβε τι. Καλά. Δεν τον θεωρούσε σαν άντρα, δεν συμβόμουν σαν άντρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή έχει που σου λέει γυναίκα σου. Εμένα. Άκουσα με ένα λεπτό. Από τη στιγμή που σου λέει γυναίκα σου ότι εγώ δεν κάνω τίποτα κακό και ότι πάω και δουλεύω. Γιατί δεν την πιστεύει. Εγώ ήθελα να κάνω κακό. Τρία παιδιά να κάνουν τώρα χωρίς πατέρα να μεγαλώσουν. Σου έχει δώσει ποτέ αφορμή η γυναίκα σου. Αφορμή. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αφορμή. Σου έχει δείξει ποτέ δικαίωμα. Ότι κάνει κάτι κακό. Σου έχει δώσει δικαίωμα. Για τη χαρακτήρα που είναι. Το χαρακτήρα δεν μπορούμε να. Άλλο σε ρωτάω εγώ τώρα. Κώστα, απάντησε μου λιγάκι γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που σε ρωτάω. Σου έχει δείξει ποτέ, σου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Όχι. Γιατί αν ήταν, θα μου το έχει πει τόση ώρα. Αν σε είχε απατήσει, αν σου είχε κάνει κάτι πολύ κακό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν σου έχει δώσει δικαίωμα, γιατί δεν την πιστεύει. Ότι τις ώρες που σου λέει ότι δουλεύει είναι στη δουλειά και δεν γυρνάει από εδώ και από εκεί. Εγώ το είπα. Να σε ρωτήσω δεν κάτι, τι νιώθεις για τη γυναίκα σου. Όλες οι ώρες που ήταν έξω για δουλειά. Τι νιώθεις για όχι τη γυναίκα μια σου. Φορά. Και πού ήμουνα. 16 χρόνια είχα και ζήσαμε μαζί. Και νόμιζα θα ζήσουμε μέχρι το τάφος. Και τώρα τι χτύπησε στο κεφάλι, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό πήρα πολύ βαριά. Γιατί έχει συνηθίσει ότι πάντα σε συγχωρώ όλα. Όσο κάνεις, σε συγχωρώ. Mm. Ναι. Πες μου τι νιώθεις για τη γυναίκα σου. Ήξερες ότι σε αγαπάω τόσο πολύ που ποτέ δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Να με άκουγες κι εσύ λίγο. Γιατί εσύ, να, εσύ, γιατί εσύ ποτέ εμένα εγώ σου έλεγα ένα κι εσύ, 10 από πάνω. Τι. Βέβαια, γιατί με πειράζανε αυτά. Τι σε πειράζανε. Ναι. Γιατί μου έλεγες τέτοια πράγματα. Και καθαρά από την καρδιά. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τέτοια έτσι αυτή καρδιά. Και με τα χτυπήματα που λες τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τέτοια από την καρδιά που μου έλεγες. Σου έκανα χάρη, σε παντρεύτηκα και εσύ. Σε χάρισα τη ζωή μου και τώρα κάνεις τι θα γινόσουν αν δεν θα σε παντρευόμουν. Ευχαριστώ πολύ. Και ποια είσαι.